Σπέτι. Γεια σας, παιδιά που είστε εδώ. Σχολή Νίκολας Beauty βλέπω. Καλώς ήρθατε. Απόψε, λοιπόν, είναι του Αγίου Βαλεντίνου μεγάλη χάρη του και μακριά από εμάς επίσης. Δεν είμαστε εμείς μια εκπομπή, ξέρετε, έτσι μέσα στα καθιερωμένα. Δεν είμαστε μια συντηρητική εκπομπή, θα το έχετε καταλάβει αυτό. Οπότε είπαμε να μιλήσουμε για τον έρωτα και να ασχοληθούμε με τον έρωτα, αλλά όχι με αυτό το σιροπιαστό, ροζ γνωστό τρόπο που κάνουν συνήθως τη μέρα αυτή, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, να πάμε μια βόλτα στη δεκαετία του 70. Τότε, λοιπόν, υπήρχε ένας πρωταγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος κάθε φορά που έκανε πρεμιέρα η ταινία του, πήγαινε στην πρεμιέρα αυτή, έβγαινε μέσα από μια κατάμαυρη Mercedes και οι οπαδοί του, οι φανατικοί του θαυμαστές, τον σήκωναν στα χέρια και τον έκαναν βόλτα, παιδιά, σε δύο οικοδομικά τετράγωνα, φωνάζοντας «Άξιος, Άξιος». Αυτός ο πρωταγωνιστής δεν ήταν ο Κούρκουλος, δεν ήταν ο Μπάρκουλης, δεν ήταν ο Αλεξανδράκης. Για να σας βοηθήσω λιγάκι να απαντήσετε μόνοι σας στο quiz, ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος, αυτοσχεδιάζοντας σε μία ταινία του, είχε βγάλει την περίφημη ατάκα «Σκύψε ευλογημένη». Μιλάμε, λοιπόν, όπως καταλάβατε, για το μεγαλύτερο είδωλο του ερωτικού σινεμά της δεκαετίας του 70, τον κύριο Κώστα Κουσγούνη. Εντάξει, σαν σήμερα περίπου, πριν από 4 χρόνια, 12 Φεβρουαρίου ήταν, 13 κάπου εκεί, μία σαμπάνια αρχικά, ένα μπουκάλι σαμπάνιας αρχικά και ένα πουρο λίγο αργότερα, έδωσαν μία άλλη διάσταση στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, χάρη στην Τζούλια Αλεξανδράτου και στην κυρία Μαριάννα Ντούβλη, οι οποίες γιόρτασαν τον έρωτα με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, μέσα από δύο DVD που κυκλοφόρησαν και έσπασαν κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Έτσι, λοιπόν, και εγώ σήμερα είπα να κάνω τη διαφορά και παρότι νιώθω πραγματικά μια ελαφριά μηχανία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το διαχειριστώ με όσο αυθορμητισμό διαθέτω και θέλω τη βοήθειά σας, αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, λέω να γιορτάσουμε την επέτειο της αναγέννησης του ερωτικού κινηματογράφου και να υποδεχτούμε στο πλατό αυτό 6 εκπροσώπους του σύγχρονου ερωτικού ελληνικού σινεμά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χειροκροτήσετε τον Τέο, την Νίνα, τη Ρόζα, τον Απολώνιο, τον Κιάντζο και τον Δίνο τον Γιατρό! Αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ! Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε! Πώς είστε? Γεια σου, Απολώνιε! Γεια σου, Ρόζα, γεια σου, Τέο! Γεια σου, Νίνα, γεια σου, Κιάντζο! Καθίστε! Τι όμορφα λουλούδια είναι αυτά! Ομολογώ ότι τόσο καιρό εκπομπή λουλούδια δεν μου έχει φέρει κανείς, μόνο η Νίνα το σκέφτηκε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, πάρα πολύ ευγενικό. Είσαι πάρα πολύ γλυκιά, εκτός από πάρα πολύ όμορφη. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ομολογώ ότι θα με βοηθήσετε κι εσείς. Μου είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε όλοι μαζί σε εκπομπή. Σε εκπομπή, ναι. Νομίζω σε εκπομπή, όλοι μαζί, ναι. Σε ταινία, λέει, έχουμε παίξει όλοι μαζί. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών της εταιρείας, όπως καταλάβατε, Serena Entertainment, η οποία αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης ο Σιρινάκης, με τον οποίο μίλησα πολύ για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την εκπομπή και με βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά τον ευχαριστώ. Μου είπε πολλά πράγματα για την εταιρεία, μου είπε πολλά πράγματα για εσάς. Αλλά εγώ θέλω να σας γνωρίσω σήμερα λίγο καλύτερα, έναν-έναν, και να γνωρίσω τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τους πρωταγωνιστές, όσο αυτό είναι δυνατό. Ο Κέντζο έχει ένα ύφος του στυλ, θα προσπαθήσεις αλλά δεν θα τα καταφέρεις. Έτσι. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Κέντζο έχει παίξει στην ταινία της Μαριάννας Ντούβλη, αλλά όπως μου είπε δεν έχει παίξει με τη Μαριάννα Ντούβλη, έκανες απλά τον bodyguard. Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Γιατί εσύ, το Μαριανάκι είναι πολύ γλυκό παιδί. Είναι γλυκό παιδί. Όχι, όχι, δεν είναι προσωπικό, είναι θέμα γούστου. Να σου πω κάτι, μιας και πιάσαμε την κουβέντα μαζί. Το Κέντζο προφανώς είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, έτσι. Είσαι Έλληνας-Έλληνας ή καταγωγή από... Όχι, όχι, είμαι από εξωτερικό, είμαι από Αρμενία. Απλώς έχω από τα 9 μου, από τα 8 μου βασικά, που ήρθε η μητέρα μου Θεσσαλονίκη.
Και τα τελευταία 6 χρόνια ζω στην Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι από μικρό παιδί, εδώ πέρα. Πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με τις αισθησιακές ταινίες? Κοιτάξτε, στην ηλικία των 16 είχα κατέβει σε κάποιους αγώνες fitness, σωματικής διάπλασης δηλαδή. Και εκεί είχε βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος μου πρότεινε μια δουλειά σαν εξωτερικός χορευτής. Α. Ναι. Μετά βέβαια, όταν άρχισα να δουλεύω μαζί με το εξωτικός χορευτής, ήταν να παρουσιάσουμε κάποια ερωτικά προγράμματα. Δηλαδή πάνω κάτω αυτό που live shows αυτά που λένε. Ναι, ακριβώς από την ταινία, απλώς χωρίς την κάμερα, με πολύ κόσμο μπροστά κάθε μέρα. Πιο δύσκολο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όπως λέγεται το θέατρο και ο κινηματογράφος. Mm. Στις ταινίες υπάρχει κάτι, σταμάτα, πάνε, ακριβώς. Τουαλέτα, εκεί δεν έχει τίποτα. Εκεί δεν έχει τίποτα, βγήκες, τελείωσε, δεν έχει να ξαναγυρίσει πίσω. Mm-hmm. Και το έκανα αυτό μέχρι πολύ πρόσφατα κιόλας, μέχρι και τώρα. Mm-hmm. Γι' αυτό η ταινία μου φάνηκε κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και νομίζω έχω κάνει και αρκετή επιτυχία σε αυτό το τομέα. Δεν αφιβάλλω καθόλου έτσι που σε βλέπω. Να σου πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το πω σε κομπλιμέντα. Κομπλιμέντα το λέω.